30 χρόνια WWF, σε πρώτο πλάνο το περιβάλλον. Πάμε να επιχειρήσουμε, να μάθουμε, να τοποθετηθούμε γύρω από το αποτύπωμα του 2021 στο περιβάλλον. Με τη βοήθεια της κυρίας Παναγιώτας Μαραγκού, επικεφαλής προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος WWF, την καλησπέρα μας. Καλή χρονιά, κυρία Μαραγκού. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Τι κρατάτε από το 2021 στο μέτωπο των δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος? Τι κρατάμε από το 2021? Τι μας μένει, ποιο το πρόσημο? Πήγαμε μπροστά, αφήσαμε προβλήματα πίσω, αλλάζει σιγά σιγά η νοοτροπία μας. Έχουμε και τις γνωστές παγκόσμιες διασκέψεις, έχουμε και τις πυρκαγιές, κάποια φυσικά φαινόμενα τα οποία πρέπει να σταθούμε. Νομίζω ότι το 2021 ήταν ένα αμήχανο έτος. Ήταν ένα έτος το οποίο κουβάλησε μαζί του πολλές από τις προσδοκίες του 2020, το οποίο υποτίθεται ότι θα ήταν το σούπερ έτος για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς όλες οι παγκόσμιες διασκέψεις μεταφέρθηκαν στο 2021. Ήταν όμως και ένας χρόνος που δεν είχαμε ξεφύγει από την πανδημία, άρα είχαμε μια δυσκολία στις δράσεις στο πεδίο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι σημαδεύτηκε από τη διάσκεψη της Γλασκόβης. Σωστά. Και την κλιματική αλλαγή, όπου ήταν η μεγάλη ευκαιρία της ανθρωπότητας να πάρει πολύ αποφασιστικά μέτρα για να περιορίσουμε τη θέρμανση του πλανήτη στον 1,5 βαθμό και δεν το κατάφερε ακριβώς. Και εδώ βλέπουμε μία αμηχανία. Λήφθηκαν μέτρα, υπήρξε μία σχετική φιλοδοξία, αλλά όχι αυτή που θα μας επέτρεπε να πούμε ότι ναι, είμαστε σε ένα δρόμο που θα μας εξασφαλίσει την έξοδο, ας πούμε, από την κλιματική κρίση. Και αυτά σε μια χρονιά που και στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια είχαμε πολύ απτά παραδείγματα των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Όπως κάποια παραδείγματα. Αναφέρατε και εσείς τις πυρκαγιές. Ναι. Όπως τις πυρκαγιές. Αλλά να μην ξεχνάμε και τις μεγάλες πλημμύρες με τις οποίες ξεκίνησε η χρονιά και τη μεγάλη κακοκαιρία. Δεν είναι αυτά φαινόμενα τα οποία οφείλονται στην κλιματική κρίση, αλλά είναι φαινόμενα τα οποία εντείνονται. Και είναι φαινόμενα τα οποία μας δείχνουν ότι αν δεν κινηθούμε πάρα πολύ δυναμικά για να αλλάξουμε τελείως τον τρόπο που παράγουμε την ενέργεια και καταναλώνουμε την ενέργεια, αλλά παράλληλα το πώς αντιμετωπίζουμε τη φύση και το φυσικό περιβάλλον και να καταλάβουμε ότι είναι δύο κρίσεις οι οποίες εξελίσσονται παράλληλα και είναι απόλυτα, μάλλον δεν εξελίσσονται παράλληλα, αλλά είναι απόλυτα συνδεδεμένες. Δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό τον φαύλο κύκλο. Είδαμε λοιπόν το καλοκαίρι ότι τα δάση μας γίνονται πιο ευάλωτα στις πυρκαγιές και οι πυρκαγιές γίνονται πολύ πιο έντονες σε τα δάση που μαστίζονται από την ξηρασία. Και είναι ένα καμπανάκι το οποίο πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το αποτύπωμα του 2021. Και καθημερινά πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Μπροστά, ακριβώς. Μπροστά όμως στην ανάγκη, η οποία γίνεται όλο και πιο φανερή, ότι πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία. Νοοτροπία με το πώς αντιμετωπίζουμε το φυσικό περιβάλλον και το πώς το φυσικό περιβάλλον και η προστασία της βιοποικιλότητας μπορεί να γίνει σύμμαχος στην προσπάθειά μας να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, αλλά να εξασφαλίσουμε και ευζοία για μας. Νομίζω ότι η πανδημία μας το έδειξε και αυτό, ότι το φυσικό περιβάλλον είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δικιά μας ευζοία. Αλλαγές στον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε την τροφή μας, και γιατί και αυτά επιδρούν στην κλιματική κρίση, επιδρούν στην κρίση απώλειας βιοποικιλότητας, αλλά έχουν η διατροφή μας, η δίαιτα που ακολουθούμε, άμεσο αντίκτυπο και στη δικιά μας την υγεία. Και επίσης ήταν μια χρονιά που μας έδειξε, ναι, είτε μιλάμε για την Γλασκόβη, είτε μιλάμε για τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, είτε μιλάμε για τις καθημερινές μας συνήθειες, την δύναμη των πολιτών. Είδαμε τους πολίτες να συσπυρώνονται, να αντιδρούν, να κινητοποιούνται, να συμμετέχουν σε εθελοντικές ομάδες και ιδίως ακριβώς η νέα γενιά, έντονο το ενδιαφέρον. Μακάρι να βοηθήσουμε και οι υπόλοιποι βέβαια προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση να βρούμε σιγά σιγά το δρόμο μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, κυρία Μαραγκού. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. 30 χρόνια WWF. Δράσεις πλούσιες και ξεχωριστές βέβαια.